με τους φίλους, με το Τέρι, με τους συναδέλφους. Πάντα Άστρα. Παίζει δυνατά. Ιστορικές διαδρομές. Ο Μιχάλης Μιχαήλ και οι φιλοξενούμενοι του συζητούν για το χθες, το σήμερα και το αύριο. Κάθε Παρασκευή από τις 9 μέχρι τις 10 το πρωί. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ιστορικές διαδρομές είναι σήμερα Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου του 2016. Σήμερα θα πάμε σχεδόν 43 χρόνια πίσω. Θα μιλήσουμε για ένα θέμα που πολλές φορές το έχουμε ακούσει να γίνεται αναφορά, αλλά δεν γνωρίζουμε λεπτομέρειες. Αφορμή μας δίνει μια εκδήλωση η οποία έγινε τον Σεπτέμβριο στην ΠΑΟΚ Κλήρου, το σωματείο στην Κλήρου, με θέμα τους 4 δολοφονηθέντες κατά τη διάρκεια του πραξικοπήματος στον Άγιο Τίχωνα. Μιλούμε για τον Χαράλαμπο Χριστοφή, τον Αναστάση Χριστοφή, τον Παντελάκη Χαραλάμπους και τον Χριστάκη Κόμπο. Της όλης δουλειάς, της έρευνας και προσωπικής έρευνας, έγινε μάλλον αυτή η προσωπική έρευνα από τον Σίμω Ευτυχίου. Είναι στέλεχος του ΠΑΟΚ Κλήρου. Είναι μαζί μας για να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Έχει και, αν δεν κάνω λάθος, ο Σίμω εξαχιστία συγγένεια με ένα από τα θύματα. Καλημέρα καταρχή. Καλημέρα. Σε ευχαριστώ, Μιχάλη, για την ευκαιρία που μου δίνεις να φέρουμε στην επιφάνεια ένα θέμα που ομολογουμένως δεν είναι αρκετά γνωστό. Να πω ότι η εκδήλωση έγινε στις 30 του Σεπτέμβρη με την ευκαιρία της ημέρας της Κυπριακής Δημοκρατίας που είναι 1η Οκτώβρη, μαζί με άλλα δύο σωματεία ή αθέλης κόμματα, το ΔΙΚΟ και την ΕΔΕΚ, στην κοινότητα του στο Φικάρδου. Είναι μια ιστορία που δεν είναι πολύ γνωστή. Είναι μια παράπλευρη ιστορία της φυγής του Μαγαρίου προς το Στρόδος, όπου άφησε μια τραγωδία αυτή η ιστορία, και είναι αυτή που σήμερα θα βγάλουμε στην επιφάνεια. Μιλούμε ουσιαστικά για 4 νέους ανθρώπους, 22 χρονών, 20, 24, οι οποίοι δολοφονήθηκαν ουσιαστικά την περίοδο εκείνη. Από ό,τι γνωρίζουμε και από τις στοιχεία που υπάρχουν, έγινε και δίκη για αυτό το θέμα. Να τα πάρουμε όμως από την αρχή τα πράγματα. Ναι. Να πούμε ότι... Συγγνώμη, να πω στους ακροατές μας ότι στη διάρκεια της εκπομπής είναι γνωστό ότι μπορούν να στέλνουν μηνύματα στο 2250. Ναι. Ναι, να πούμε ότι στις 15 του Ιούλιο, όταν έγινε το παραξήμα, εγνωστό ότι ο Μακάριος διέφυγε προς την Πάφου, περνώντας από το χωριό μας, γιατί εκεί ήταν ένας αξιωματικός της αστυνομίας και ήταν η ελπίδα τους ότι θα τους βοηθήσει να πάνε προς την Πάφο. Όταν σταμάτησαν εκεί στην Κλήρου, στο σπίτι του αστυνόμου, εγνωστό ότι συνοδεύεται από διάφορους, μεταξύ των οποίων και τους δύο της Προεδρικής του Φρουράς, τον Χριστάκη Κόμπο και τον Γιώργο Βρούντο. Οι μεν εμπήκαν στο σπίτι του αστυνόμου, οι δε σε έναν σπίτι απέναντι. Πρέπει να πω ότι κάτι που είναι άγνωστο ακόμα και θα το πω σήμερα, πηγαίνοντας από τη Λευκοσία στην Κλήρου, συνάντησαν τυχαία τον Ανδρέα τον Καρεκλάν, ο οποίος ζει σήμερα, ήταν γνωστός σε κάποιον από τους 4 δημοκρατικούς και ο οποίος προθυμοποιήθηκε με έναν αυτοκίνητο πολιτικών να μεταφέρει κάποιους από αυτούς, έτσι ώστε να διευκολυθούν στη μεταφορά. Πρέπει να πω ότι του έδωσαν αυτού του Ανδρέα του Καρεκλά μια επιστολή να κρατά, από ό,τι λέει ο ίδιος, έτσι ώστε αν αντιληφθεί να συλληφθεί ο Μακάριος και οι άλλοι, να τη δώσει σε κάποια πρεσβεία, έτσι για να πάει το μήνυμα. Για να πάει το μήνυμα. Πρέπει να πω ότι αυτήν την επιστολή έμαθε ο τότε Υπουργός Δικαιοσύνης Δώρος Θεοδόρου επί Προεδρίας Τάσου Παπαδόπουλου για αυτόν τον περιστατικό. Τον εκάλεσαν και τον ευράβευσε.
τον Αντρέα τον Καρεκλά, και υπάρχει αυτή η επιστολή σαν έτσι ιστορικό ντοκουμέντο, πρέπει να πω. Αυτός ο Αντρέας ο Καρεκλάς επήγαινε στο πρατήριο στην Κλήρου για να γεμίσει το αυτοκίνητο του βενζίνη για να συνεχίσουν, και όταν προθυμοποιήθηκε να πληρώσει τον πρατηριούχο εκεί, τον πρόδρομο τον Κουλουμπρίζη σήμερα, αυτός επειδή αντιλήφθηκε την όλη διαφυγή του Μακαρίου και την παρουσία του δίπλα από το πρατηριό, του είπε: πιένε για μου στο καλό να κάνει τη δουλειά σου, και δεν έχει σημασία αν οι δύο λίρες που να μου δώσεις, σημασία αν έχει να πετύχει η αποστολή σου. Και ήταν μια συγκινητική έτσι αναφορά του Αντρέα του Καρεκλέ όταν είχαμε την επαφή. Και εκεί στο σπίτι ο Βρούντος επροφασίστηκε. Πριν να πάμε στο Βρούντο, ναι. Αυτά που λες, που μας είπες μέχρι τώρα, είναι άγνωστα. Ναι. Και είναι εδώ που πρόσφατα είδα, παρακολούθησα και ένα ντοκιμαντέρ από το ΡΙΚ για τη διαφυγή του Μακαρίου. Παλαιότερα είχαν γίνει και άλλα, από τον Παύλο Παύλου, Δημήτρη Ανδρέου κλπ. Όμως, ίσως το κακό σε εισαγωγικά σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι περιοριζόμαστε σε επώνυμους. Και το επώνυμοι σε εισαγωγικά. Διότι κανένας δεν είναι ανώνυμος. Σε γνωστούς. Για παράδειγμα, στους αξιωματικούς της Φρουράς κλπ. Ενώ σε ανθρώπους οι οποίοι συνέδραμαν έστω και το παραμικρό, ούτε καν τους κοντεύουμε, για να τους πλησιάζουμε για να μας πούν τι έγινε. Αυτή η μαρτυρία με τον πρατηριούχο που λέει τώρα, είναι πολύ σημαντική από την άποψη του ότι δείχνει και το πώς ένιωθε και πώς αντιδρούσε ο κόσμος εκείνη την ώρα. Έγινε αντιληπτή η παρουσία του Μακαρίου, αντιλήφθηκε περί τίνος επρόκειτο, και ο άνθρωπος δεν ήθελε ούτε καν να πληρωθεί. Ήταν η δική του η συμβολή κατά κάποιον τρόπο στην όλη υπόθεση. Πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι αξίζουν συγχαρητήριο. Ναι, και θα πω και είναι κρίμα που δεν τιμούνται ή έστω δεν αναφέρονται τα ονόματα τους, έστω και για αυτή την μικρή αλλά πολύ μεγάλη ταυτόχρονα συνεισφορά. Ναι, πριν από τη σας σωματείων ετοιμάζουμε την ιστορία της αντίστασης στην Κλήρου, όπου θα τα περιλάβουμε όλα. Δεν ξέρουμε τι μορφή θα πάρει. Απλά να πω ότι αυτοί οι επώνυμοι, τους οποίους τον αγώνα όλοι εκτιμούμε. Σαφώς. Για την διαφυγή του Μακαρίου, το ένα δεν είναι το άλλο. Έζησαν. Αυτή η περίπτωση όμως των τεσσάρων, η θυσία των τεσσάρων, δείχνει ότι διαλυθήκαν οικογένειες. Δεν είναι εύκολο πράγμα για τον πατέρα να ακούει. Πρέπει να σου πω ότι είδα τη φωτογραφία την ώρα που του ελέαν ότι βρήκαν τους νεκρούς. Και εμίλαν η φωτογραφία από μόνη της. Αυτός ο άνθρωπος 3 χρόνια μετά πέθανε σε ηλικία 55 χρόνων. Και έμεινε μια γυναίκα, μητέρα, χείρα να ζει το κολοκοθάν της μέχρι σήμερα. Είναι εκείνη η φωτογραφία που κάθεται ναι, στο έδαφος. Ναι. Mm. Κάθεται δίπλα από το κουπάδι, ήταν βοσκός και ήταν η ώρα, μου είπαν. Και πίστεψα ότι ήταν η ώρα, διότι φαίνεται έβγαζε μέσα από αυτήν την φωτογραφία όλων του τον πόνο. Πρέπει να πούμε ότι αισθάνεται η οικογένεια των ηρώων ότι είναι αδικαίωτοι ήρωες. Ακόμα και η απόφαση του δικαστηρίου, η αθωτική για την φόνον, νιώθουν ότι είναι παντελώς άδικοι, και μέχρι σήμερα νιώθουν αυτό το αίσθημα. Πρέπει να πω ακόμα, Μιχάλη, ότι είναι χωρίς κηδεία θαμμένοι αυτοί οι άνθρωποι. Ναι. Ναι. Και υπάρχει ένας σοβαρός προβληματισμός εάν τα επόμενα βήματα θα είναι να γίνει ό,τι γίνεται με τους αγνώμενους, εφόσον η πολιτεία ταυτοποιά τα οστά και έκρινε ότι πρέπει να γίνονται κηδείες έστω και 42 χρόνια μετά, υπάρχει ένας σοβαρός προβληματισμός κατά πόσο θα γίνει εκταφή. Εγώ έθεσα το θέμα στην οικογένεια, θέμα δικών τους βασικά, αλλά ήταν χωρίς κηδεία, γιατί ήταν σε αποσύνθεση τα πτώματα και δεν εχωρούσε να γίνει οτιδήποτε άλλο εκτός που πρόχειρη ταφή στο κημητήριο, μια ταφή με έναν τρισάγιο στο κημητήριο του Αγίου Νικολάου. Και αυτό πρώτη φορά το ακούμε. Ναι. Αλλά νομίζω ότι από τη στιγμή που γνωρίζουμε που είναι η τάφη και ποιους έχουν μέσα, δεν χρειάζεται ταυτοποίηση. Ναι. Αλλά μάλλον μια διαδικασία, αν θέλουν οι οικογένειες να κάνουν κανονική κηδεία, νομίζω μπορούν να προχωρήσουν σε αυτό. Ναι, σκέφτονται βασικά τον πόνο που θα. Ναι.
μια άλλη τύχη, ναι. Και... όμως ένα είναι σίγουρο, ότι ό,τι και να γίνει θα μείνουν μαζί και τέσσερις. Μπήκε μια σκέψη για να έρθουν οι δύο στο χωριό τους, αλλά αυτό να απορρίπτεται, γιατί μαζί είναι θυσιαστικά, μαζί θα μείνουν εκεί στην αιωνιότητα για να οστιμάει η πολιτεία. Στο Φιγάρδουν υπάρχει και ένα μνημείο, υπάρχει και η τάφη τους, καινοτάφιο βασικά, δίπλα από τον πατέρα τους. Ένα μήνυμα εδώ λέει ότι ο θάνατος του φτωχού και του αρκόντου δεν ακούονται ποτέ, έλαλε ο παππούς μου. Ο Ανδρέας ο διοικητής που το στέλνει. Το τροποποίησα λίγο, αγαπητέ Ανδρέα, διότι δεν διαβάζεται όπως το στείλες. Λοιπόν, μείναμε λοιπόν στο θέμα του πρατηρίου βενζίνης που ετοιμαζόταν το αυτοκίνητο για να φύγει και στην περίπτωση του Βρούντου. Ναι. Εκεί στο σπίτι του Βασιλάκη του Ψωμά ήταν αυτά που θα πω, απέναντι από το σπίτι του αξιωματικού, όπου ο Βρούντος προφασίστηκε ότι ήταν τραυματίας. Ο Ανδράς ο Καρεκλάς του είπε, μα πώς σε τραυματίστηκες, αφού δεν μας πυροβολήσε κανένας. Και για να το αποδείξει, τον έριξε κάτω από το κρεβάτι και πράγματι δεν ήταν τραυματίας. Μετά προφασίστηκε ασθένεια και τον επήραν εκεί στο... υπήρχε ιατρείο στην Κλήρου, μπράβο. Τον είδε ένας γιατρός που εκείνη την ημέρα διοριστήκε, αλλά δεν προλάβανε να κάνουν διάγνωση. Από ό,τι γράφει στο βιβλίο του ο φίλος ο Αδάμος ο Κόμπος, ξέχασα να πω ότι ο Αδάμος ο Κόμπος, συγγενής του Χριστάκη Κομπού, έχει και εκείνος αφιερώσει αρκετό χρόνο σε έρευνα και έχει δώσει ένα βιβλίο στην κυκλοφορία σχετικά με το περιστατικό. Να, μέσα... να πούμε ότι όσα ονόματα αναφέρονται είναι αποδεδειγμένα, εμπλεκόμενα στην υπόθεση. Ναι, οπωσδήποτε, δεν θα πούμε... ναι, είναι είτε μέσα από το βιβλίο είτε μέσα από... από... δεν αποτελούν λίβελο ή οτιδήποτε. Όχι, όχι καθόλου. Και θα αποφύγουμε για γεγονότα που δεν ξέρουμε να πούμε οτιδήποτε. Ο γιατρός εκείνος είχε καλεστεί στο Γενικό Νοσοκομείο που ξεκινήσαν ήδη να πηγαίνουν οι τραυματίες και έτσι έμεινε στη μέση η διάγνωση και υποχρεώθηκε κάποιος από τη φρουρά να διατάξει και το Χριστάκη τον Κόμπο να μείνει εκεί μαζί του για να είναι δύο και έτσι έμειναν εκεί στην Κλήρου. Και ξεκίνησε μια προσπάθεια με δημοκρατικούς εκεί στο σπίτι τι θα γίνουν αυτοί οι δύο. Πρέπει να σημειώσουμε το δεύτερο γεγονός, ότι ήρθαν εκεί μετά που έφυγε ο Μακάριος προς την πορεία του πραξικοηματίες, τους είδαν, τους εμίλησαν και δεν τους εσύλλαβαν. Και αυτό είναι άξιον απορίας, γιατί δεν έχουν συλληφθεί και τους έχουν αφήσει. Και κάποιοι προθυμοποιήθηκαν, αντί να τους πάρουν προς τη Λεμεσόν που ήταν επιθυμία τους, να τους πάρουν στο Φικάρδου που ήταν από μακρο μικρό χωριό και που είχαν τρόπους διαφυγής εάν αντιλαμβάνονταν ότι επηγαίναν εκεί να τους συλλάβουν. Και έτσι επήγαν στο Φικάρδου, τους επαραλάβαν εκεί για να μην κινδυνεύσει κανένας, τους πήραν και έμειναν στο εγκαταλελειμμένο χτίριο του Δημοτικού Σχολείου, ήταν μία αίθουσα μόνο, τους άφησαν εκεί. Και την επόμενη ημέρα έπρεπε να σκεφτούν τρόπους να φύγουν από την κοινότητα για να μην δημιουργηθούν προβλήματα και εκεί. Και έτσι ο Μακαρίτης, ο αγροφύλακας τότε Γιαννακός, είχε διευθετήσει να τους μεταφέρει με το αυτοκίνητο του ο Χαράλαμπος Χριστοφή μέχρι την Οδού βασικά. Και είχε στείλει τον μικρό του αδελφόν τον Τάσο στον Λαζανιάνο που ήταν αραβωνιασμένος να φέρει το αυτοκίνητο για να φύγουν μαζί να πάνε προς την Οδού. Έτσι και έγινε και ξεκίνησε η πορεία χωρίς γυρισμό. Τους βάλαν μέσα στο αυτοκίνητο, στο γούρι σταματήσαν πριν το γούρι για να μην τους δουν οι χωριανοί, πήγαν από το βουνό περπατητή και συνεχίσαν μετά προς Οδού και από εκεί και πέρα σε μια χωρίς επιστροφή πορεία. Και ό,τι πούμε είναι μέσα από μαρτυρίες από εδώ και πέρα, μέσα από την έρευνα που έχουμε κάνει. Μετά την Οδούν, ο Αδάμος ο Κόμπος μιλά ότι έκανα σταθμό στην Εφταγόνια εκεί. Μπήκαν στο καφενείο να φάνε να κρυάνει και το αυτοκίνητο, όπως λέμε στα κυπριακά, διότι τότε τα αυτοκίνητα δεν έκαναν πολλές αποστάσεις. Εκεί στο καφενείο
η συζήτηση φάνηκε, φαίνεται να ήταν μακαριακή και δημοκρατική, έτσι εξιθάρεψαν αυτοί και μίλησαν εκεί στο καφενείο ποιοι ήταν. Και κάποιος έφυγε από το καφενείο και τηλεφώνησε ενός αριστερού, ονοματικού Νελού, αυτόν τον όνομα έχει μέσα στο βιβλίο ο Αδάμος. Μεγάλη προσωπικότητα φαίνεται αυτός, γιατί ήταν επιβάλλετο στην κοινότητα και δεν φοβόταν. Και φαίνεται τους επρότεινε να τους φιλοξενήσει στο σπίτι του για να τους προστατεύσει. Ένιωθε ότι ήταν άνετος. Το απόρριψαν αυτοί γιατί η επιθυμία τους ήταν να πάλι λεμεσόν και μετά προσπάφω φαίνεται. Κάποιος άλλος εκεί όμως κατά κακήν του στίχη, όπως πάντα είμαι υποχρεωμένο να πω ότι αναφέρει στο βιβλίο του Αδάμου, ήταν από την πλευρά της ΕΟΚΑΒΙΤΑ και φαίνεται κάποιος τηλεφώνησε, φαίνεται τηλεφώνησε στην παρεκκλησιά και έδωσε την πληροφορία. Και παρόλο που ήταν εκεί των μπλόκων στη διασταύρωση παρεκκλησιάς στον κάθετο δρόμο με τη Λεμεσόν, εάν η πληροφορία εδόθηκε έτσι όπως γίνεται αναφορά, φαίνεται ήταν λόγος παραπάνω όσο περιμένουν. Και πράγματι εκεί στην παρεκκλησιά τους σταμάτησαν, παρόλο που μέχρι την εφταγόνια δεν είχαν ουσιαστική παρέμβαση νεοκαπιταγίδες και νιώσαν άνετοι ως εκεί, νομίζαν ότι ήταν να συνεχίσουν έτσι. Στην παρακλησιά είχαν πολλά μεγάλο μπλοκών, ήταν ισχυρών των μπλοκών της ΟΚΑΒΙΤΑ, τους σταμάτησαν και αν ευσταθεί πληροφορία ότι είχαν εκείνη την πληροφορία αυτή, φαίνεται ότι τους εγκατέβασαν κάτω από τα αυτοκίνητα και ξεκίνησε αυτόν το ιστορία όλη. Τώρα μιλούμε για τις 15 Ιουλίου. 16. Την νύχτα της 15ης την έβγαλαν στο Φιγάρδο και μετά στις 16. Ναι. Πάντως αυτές οι αναφορές ανατρέπουν την φιλολογία που αναπτύσσεται τελευταία, ότι η ΕΟΚΑΒΙΤΑ δεν είχε λάβει μέρος στο πραξικόπημα. Διότι εντάξει, οι μαρτυρίες είναι πάρα πολλές από πάρα πολύ κόσμο, οι οποίοι είχαν συλληφθεί και βασανιστεί αρκετοί από μέλη της ΕΟΚΑΒΙΤΑ, αλλά επειδή πλέον στις εποχές που ζούμε και αντιστρέφονται τα πάντα, πρέπει να λέμε και τα αυτονόητα πλέον, για να μην θεωρηθεί ότι τα προσπερνούμε. Το σημειώνω πάντως ότι σε όλη αυτή την ιστορία ουσιαστικά η εμπλοκή είναι της ΕΟΚΑΒΙΤΑ και όχι ελλαδιτών, στρατιωτικών ή άλλων. Και αυτοί που ισχυρίζονται ότι ο ΕΟΚΑΒΙΤΑ δεν έλαβε μέρος στο πραξικόπημα, δεν το πιστεύουν ούτε οι ίδιοι. Για όνομα του Θεού. Ζήσαμε όλοι την κατάσταση. Εγώ ήμουν τότε 12 χρόνων, ζήσαμε όλοι, αλλά είναι ασύλληπτες οι μαρτυρίες των ανθρώπων της ΕΟΚΑΒΙΤΑ για το θέμα αυτό. Πρέπει να πω ότι είναι η ΕΟΚΑΒΙΤΑ εκεί που τους εσύλλαβε. Είναι η ΕΟΚΑΒΙΤΑ εκεί που τους εσύλλαβε, με τα περέγραμμένα ΕΟΚΑΒΙΤΑ. Πρόσωπα που θα πούμε τώρα, θα τα πούμε γιατί ήταν μαρτυρίες στο δικαστήριο και έχουν δικαστεί, ήταν της ΕΟΚΑΒΙΤΑ. Έστησαν πρόχειρο δικαστήριο εκεί. Το ονομάσαν περίπου Δικαστήριο Λαϊκής Δικαιοσύνης. Τους εδίκασαν εκεί σε θάνατον και τους εκτέλεσαν. Όμως θα πω έτσι πιο συγκεκριμένα ότι... Έχουμε λεπτομέρειες για το τι έγινε εκεί. Ναι. Ωραία. Άστρα 92.8 και διαδικτυακά. Παίζει δυνατά. Συνέχεια στην εκπομπή μας, κυρίες και κύριοι, μιλούμε σήμερα εδώ με τον Σίμο Ευτυχίου για τους 4 που δολοφονήθηκαν κατά τη διάρκεια του πραξικοπήματος στον Άγιο Τίχωνα. Όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, ξέρουμε έτσι μια γενικότητα γύρω από αυτό το θέμα. Σήμερα προσπαθούμε μέσα από την έρευνα που έγινε και συνέβαλε και ο Σίμος Ευτυχίου και την επιμελείται μάλιστα, να μάθουμε περισσότερα πράγματα. Είπαμε ότι αναφερόμαστε και σε ονόματα τα οποία αποδεδειγμένα
είναι εμπλεκόμενα στην υπόθεση αυτή. Ξέρετε ότι, όλοι ότι υπάρχει ο κίνδυνος του Λιβέλλου και της αγωγής, γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στις αναφορές σε ονόματα. Ζητήσαμε από ακροατές ως εξαίρεση σήμερα εάν έχουν κάτι συγκεκριμένο να προσθέσουν πάνω σε αυτή την ιστορία, και όχι γενικότερα, αλλά πάνω σε αυτή την ιστορία, να μας πάρουν τηλέφωνο. Έχουμε δύο τηλεφωνικές γραμμές, αγαπητέ Σίμω, να ακούσουμε τους ακροατές μας. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Μάλιστα. Είμαι ο Ιαννής ο Κούδελλος. Α, ναι. Είμαι γιος του Στέλιου του Κούδελλου. Στον οποίο αναφερθήκαμε. Από την Σταγόνια. Ήμουν 16 χρονών, θυμούμε την περίπτωση, οι τέσσερις άνθρωποι σταματήσαν στο καφενείο της Εφταγόνιας, εκεί που εσύχναζαν οι μακαριακοί, οι αριστεροί. Ο πατέρας μου ζήτησε να τους φιλοξενήσει ή ακόμα να τους μεταφέρει όπου εθέλα, διότι ο πατέρας μου ήταν μια ισχυρή προσωπικότητα για την περιοχή. Και αρνήθηκα. Δεν ξέρω τον λόγο που αρνήθηκαν, όμως... Κάποιος, από ό,τι μας είπε ο Σίμος, ήθελαν να προχωρήσουν παρακάτω. Ναι, ναι, ήθελαν να προχωρήσουν παρακάτω μόνοι τους. Αλλά όμως κάποιος χουντικός πραξικοπηματίας, ο καπιταλής, από την Εφταγόνια, επήγαινε στο τηλεφωνικό θάλαμο και τηλεφώνησε στην παρέκκλησα. Ναι. Τους οποίους νομίζω είναι στην παρέκκλησα μου τους συζητήλαμαν τους τέσσερις. Ναι, ναι, στην παρέκκλησα, ναι. Αυτόν ήθελα να επιβεβαιώσω, το όνομα αυτού που δεν ξέρω αν τόσο ο φίλος ο Σίμος, το όνομα του ανθρώπου που τηλεφώνησε. Να τα αφήσουμε εκτός αέρα αν το έχεις, αγαπητέ φίλε. Ναι, ναι, μπορώ να σας το πω. Ναι, ναι. Αν θέλετε, εντάξει. Εντάξει, εκτός αέρα να ξαναπάρεις το σταθμό και άφησε το τηλέφωνο σου για να μπορέσει να επικοινωνήσει μαζί σου. Ναι, ναι, ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά. Να σε καλά. Πάμε στην άλλη γραμμή, παρακαλώ. Έχει κλείσει αυτή η γραμμή. Λοιπόν, νομίζω πρόσθεσε η αναφορά η τηλεφωνική σε αυτά που έλεγες προηγουμένως. Επιβεβαίωσε ουσιαστικά τα όσα υπάρχουν στην αφήγηση. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, εκεί στην παρεκκλησάν όταν τους εσύλλαβαν, περνούσαν για να πάει στη Λευκωσία ο Ανδρέας ο Νεοκλέους, ο δικηγόρος, τον οποίο εκάλεσε ο Σαψόν να τον ορκίσει υπουργών, νομίζω ο Γεωργίας. Ναι, Νεοκλέους νομίζω πήρε. Ανδρέας Νεοκλέους. Ναι. Εκεί λόγω της μεγάλης κίνησης που παρατηρείται στον μπλόκο, σταμάτησε, ερώτησε τι συμβαίνει. Άκουσε τη φωνή του ο Βρούντος και στην απελπισία του για να κάνει κάτι να γλιτώσουν, πήγαινε κοντά του, του εφώναξε ότι είμαστε χωριανοί, ότι είμαστε από ένα χωριό της Πάφου, χωριανοί, σε ξέρω με ξέρεις, σε παρακαλώ βοήθα εδώ την κατάσταση και τα λοιπά. Και τον ερώτησε ο Ανδρέας ο Νεοκλέους, όταν πράγματι αντιλήφθηκε ότι τον γνώριζε, τι γυρεύει εδώ, γιατί τους εσυλλάβα. Και εκεί ο Βρούντος, μέσα από το φόβο του φαίνεται, εμολόγησε του υπουργού, του εντός εισαγωγικών υπουργού, ότι ήμουν της προεδρικής φρουράς, συνοδεύσαμε τον Μακάριον και τα λοιπά και καταλήξαμε εδώ. Δηλαδή είπε όλη την ιστορία που ας σημειωθεί ως μέχρι εκείνη τη στιγμή αρνούνταν και ήταν, έλεγα ψέματα ότι ήταν στρατιώτες και ότι ήβραν τους ανθρώπους να τους μεταφέρουν στη Λεμεσόν, και ουσιαστικά αυτή του η ομολογία ενδεχομένως κάτω από το φόβο του τι θα γίνει, θα ακολουθήσει, την οποία ακούσαν όλοι, έφεραν τα πάνω κάτω. Πλέον ανάτρεψαν τα πάντα. Ανάτρεψαν τα πάντα, έξεραν ποιοι ήταν, επιβεβαιώθηκε ότι ήταν οι άνθρωποι που εγκλείδωσαν τον Μακάριον κτλ. Και φαντάζεστε το τι μίσος ξεκίνησε να υπάρχει σε εκείνη την ομάδα. Όμως ο Ανδρέας ο Νεοκλέου έδωσε τη διαταγή, να πούμε, και την οδηγία να ξεχωρίσουν τον Βρούντον από τους άλλους. Τον επήραν σε έναν αστυνομικό σταθμό της Γερμασόγειας, τον αστυνομικό σταθμό Γερμασόγειας, υποτίθεται για ανάκριση κτλ. Τους είπαν διάφορα
Και όταν επέστρεψε δεν ήταν εκεί η συντρόφη του. Ερώτησε που ήταν, του είπαν ότι του σε μετάφεραν με λεωφορείο κάπου και τα λοιπά, κάμποσα ψέματα. Όμως η αλήθεια εφάνηκε αργότερα. Την ίδια ημέρα τους επήραν τους τέσσερις σε κάποιο σπίτι, να μην πούμε ονόματα, παρόλο που γράφονται και τα οποία αναφέρθηκαν στη δίκη. Τους επήραν σε κάποιο σπίτι, τους εδίκασαν, τους εκαταδίκασαν. Γείτονες άκουαν τις φωνές. Είναι γείτονες οι οποίοι μετά έλεγαν κάποιες μαρτυρίες και προσπαθήσαμε να συνδεθούν τα παζολ όλα της ιστορίας. Τους επήραν κάπου σε ένα σκυβαλότοπο στον Άγιον Τίχωναν. Τους εκτέλεσαν, έβαλαν τους δύο να βλέπουν προς τη θάλασσα, τους δύο προς το βουνό. Και αυτά όλα ήταν μετά ελέγχθηκα στο δικαστήριο. Τους εκτέλεσαν και τους έθαψαν προχειρά. Πρέπει να πούμε ότι όταν ετοιμάζαμε την έρευνα και το φιλμάκι, ο αδελφός του ο Γιαννάκης, που δυστυχώς δεν είναι μαζί μας σήμερα, μου έφερε αρκετά έτσι τεκμήρια, μεταξύ των οποίων και ένα ρολόι της Ομόνιας, το οποίο εφορούσε ο Τάσος, ήταν αγαπημένη εβδομάδα, και μου είπε χαρακτηριστικά ότι και τα ψέματα να περνούσαν και μόνο που το ρολόι θα γλίτωνε. Το ρολόι υπάρχει μέχρι σήμερα και ήταν μια απόδειξη ότι η Ομόνια από τότε είχε έτσι διαφημιστικά δώρα προς τους οπαδούς της. Ο Άλεξανδρος, τα ακουστικά, έχουμε ακόμα έναν ακροατή. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Χαίρετε. Ναι, καλημέρα, Γιαννάκη, καλημέρα. Καλημέρα. Κοίταξε, μόλις βγήκα από τον γιατρό και άκουσα την εκπομπή. Να πούμε ποιος είσαι. Να πείτε, να πούμε, είμαι ο αδερφός σου. Ο αδερφός σου δεν ρίσκεται την φωνή μου, είμαι γρυπωμένος. Ναι, Γιαννάκη, το έχω πει ότι δυστυχώς δεν είσαι μαζί μας γιατί ήσουν άρρωστος. Λοιπόν, ακούμε. Πεςτε μου, τι θέλετε να βοηθήσω. Να μας πεις ουσιαστικά τι ακριβώς γνωρίζεις γύρω από αυτή την περίπτωση. Είπαμε αρκετά βέβαια με τον Σίμο εδώ. Αλλά εκείνο που θα ήθελα έτσι περισσότερο να θίξουμε είναι το ότι αυτοί οι άνθρωποι ακόμα μέχρι σήμερα ουσιαστικά παραμένουν αδικαίωτοι. Τούτο είναι η πραγματικότητα. Οι άνθρωποι που συλληφθήκαν, έχουμε τα ονόματα τους, είναι αυτοί που πήγαν, που καταδικαστήκαν για απλοκατοχή. Είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι που έκαναν τον φόνο, αλλά κάτι συνέβηκε δύο μέρες πριν την απόφαση του κακοκορικίου στη Λευκοσία και αντί να τους καταδικάσω για τον φόνο, η οποία θα ακολουθούσε την απολογία, τους καταδίκασε για απλοκατοχή και τους έβαλε 17 χρόνια και 15 χρόνια φυλακή. Για οπλοκατοχή. Πόσοι και τόσοι κρατούσαν όπλα, γιατί δεν τους εδικάσαν. Μάλιστα. Τα ονόματα τους τα έχουμε. Ναι, θα τα πούμε, Γιαννάκη, τα ονόματα τους, γιατί ήταν απόφαση δικαστηρίου, θα τα πούμε σε λίγο. Είναι γραμμένα τα ονόματα τους από το Δόφραγμα, τους εμπήραν στην Αμαθούντος 91-93, εκεί ήταν το προσωρινό τους αρχηγείων του Πουρή, ο οποίος αυτοδιορίστηκε διοικητής της περιοχής. Κρατήσαν από η ώρα 1,5 μέχρι τις 4,5 το απόγευμα. Τους κακοποιούσαν μέσα στο σπίτι, ούτε νερό δεν τους έδωκαν, από ό,τι σύμφωνα με μαρτυρίες. Τους γειτόνους, οι γειτόνοι ήταν σπίτι και κολλητά στην περιοχή. Και μετά είδα να τους βάλουν μέσα στο Land Rover και να κατευθύνονται προς τον Άγιον Τίχωνα. Αλλά ο αυτόπτης μάρτυρας, ο Παρασκευάς, άλλος παράσχος, που πήγε πιο δεξιά από το σπίτι του και έβλεπε τον δρόμο του Αρμενοχωρκού.
Είδαν το Λαντρόβερ με τους τέσσερις μέσα και τους εμπλοχώρους που κατευθύνονταν προς το Αμενοχώρι. Σε κάποιο σημείο του δρόμου παρεξεκλίναν, έφυγαν από τον δρόμο που πήγαινε στο Αμενοχώρι και πήγαν γύρω στα 300 μέτρα σε ένα πρόχειρο σκουπιότοπο που πετάσαν οι τυριχονίτες τα πράγματα τους. Και εκεί κάτι καταλάβαν ότι ας πούμε ήταν όλα τελειωμένα. Εκεί αντιδράσαν. Αντιδράσαν διότι ο αδελφός μου, ένας ο μικρός, βρεθήκαν τα μαλλιά του 7-8 μέτρα που τη σκηνή μου τους εμισοθάψασε. Σημαίνει αντιδράσαν και ήρθαν στα χέρια με τους ευγαπηταγίες. Και για να τους επιβάλλουν τη δική τους θέληση να τους εκτελέσουν, εστίσαν δύο και βλέπαν προς το βουνό και δύο προς τη θάλασσα. Και τους εκτελέσαν και τους τέσσερις στο ίδιο σημείο. Μάλιστα. Λοιπόν, σημαντική η μαρτυρία αυτή. Στις 4 του Αυγούστου εγώ τους έψαχνα. Εγώ τους έψαχνα 5 μέρες μετά από τις 20 του Αυγούστου ύστερα. Από τις 20 του Ιουλίου ύστερα. Στις 4 μας ειδοποίησε η αστυνομία να πάμε, τους εδήλωσα απόντες στον Ιθό Σταυρών και κάθε φορά που έβγαζε το ραδιόφωνο ανακοινώσεις για λίγο τα πρόσωπα έλεγε και τα ονόματα τους. Στις 4 πήγαμε ένα μήνυμα από την αστυνομία της Κλήρου ότι έχετε στέλνα στον Τελεπεσόν για να πάμε να γνωρίσουμε. Δεν πήγαμε. Επία εγώ μαζί με έναν κουμπάρον τον Αλεξανδράκη και τον πατέρα του Παντελάκη του Χαραλάμπους. Ήταν και τέσσερις ευθυγραμμισμένοι, δηλαδή τους εστίζαμε με το έτσι θέλω να σας σκοτώσουμε. Μάλιστα. Και το χώρο που είχαν πάνω τους ήταν όχι περισσότερο από 10 πόντους. Είμαστε χωρατιστοί και τους εκαθαρίζαμε για να φύγουν τα χώματα, διότι ήταν Αύγουστος, υπήρχαν σφίγγες, υπήρχαν αρτσιδόνες, υπήρχε περίπτωση να αμολυθούμε και εμείς, υπήρχε άνθρωπος του υγειονομίου και επιτούσε συνέχεια φάρμακο και εγώ στο σημείο εκεί που καθάριζα κάτι έπαθα, δεν μπορεί να συνεχίσω. Και ήρθε ένας αστυνομικός και με σήκωσε και με αποβάκρινε 6 μέτρα με 5-6 μέτρα από τη σκηνή και μετά ο ίδιος αστυνομικός συνελήφθη και κατηγορήθηκε και μπήκε φυλακή για το οπλοκατοχή. Πώς εμάθετε εσείς που ήταν θαμμένοι? Το πώς εμάθαμε εμείς. Ο Κόμπος είχε έναν συγγενή που ήταν της Ιωκαβίτα και ήταν μέσα στο αρχηγείο της Τεπεσού. Και άκουσε την κουβέντα ότι εντάξει ήξερε ότι έλειπε ο αδερφός του. Καμπρός του ήταν, είχε την αδερφή του. Και έπιασε νήμο τώρα περίπου είπασε που ήταν, που είχε 4 πτώματα, διότι είπαν ότι ήταν Τούρκοι. Ένιωμαν ότι ήταν χριστιανοί. Οι ογκαβιτακίες επεμπατούσαν και λέγανε ήταν τούσκοι. Πήγαν τη μοτορούα τους και πήγαν, γύρισαν και τους ευρύγε. Όταν τους ευρύγε πήγαινε κατάγγειλε το CID στη Λεβεσό και το CID μας ειδοποίησε να πάμε να γνωρίσουμε αν είναι η δική μας που γεύκουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Yeah. Να ελπίσουμε ότι θα δικαιωθούν αυτοί οι άνθρωποι κάποια στιγμή. Ηθικά είναι βεβαίως, αγαπητέ Σίμω, δικαιωμένοι στο συνείδηση του κόσμου. Τώρα, γιατί δεν λέτε ονόματα, μας λέει ένα μήνυμα εδώ. Μα, λέμε ονόματα εκεί που μπορούμε να πούμε.
διότι επαναλαμβάνω, πάντα ελοχεύει ο κίνδυνος της αγωγής λιβέλου. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Απλά να εισηγηθώ ότι τα ονόματα όλα βρίσκονται μέσα σε ένα βιβλίο του φίλου μας του Αδάμου του Κόμπου που κυκλοφόρησαν το 2016 με τίτλο «Η μάχη του Προεδρικού, διαφυγή Μακαρίου, η πορεία Χριστάκη Κόμπου και των άλλων τριών συνοδών στο μαρτύριο» που μπορούν να το πάρουν και είναι όλα μέσα. Εμείς εκρίναμε εδώ ότι σωστό να τα αποφύγουμε προς το παρόν. Θέλω να πω ότι από την ώρα που έμαθαν οι Οκαβιτακίδες ποιοι ήταν, με τον τρόπο που είπαμε, αυτοί οι τέσσερις άνθρωποι πρέπει να μαρτυρήσαν. Πρέπει να πούμε ότι 16 Ιουλίου έγινε η δολοφονία, 5 Οκτώβου ανεβρέθηκαν τα πτώματα. Φανταστείτε σε τι αποσύνθεση ήταν, και μάλιστα το χέρι με το ρολόι της Ομόνιας από πάνω. Συγκλονιστικότατη μαρτυρία ήταν. Εξέχεται δηλαδή από το χώρο. Ναι, διότι φαίνεται ήταν ζωντανός όταν τον εθαψάν και προσπαθούσαν στα τελευταία. Νιώθουμε πως παθαίνει ασφυξία το σώμα και έτσι βγήκαν το χέρι από πάνω. Συγκλονιστικότατη μαρτυρία όταν έκανα την έρευνα ήταν του Κύπρου του Αλεξανδράκη, χωριανός μου, ο οποίος εκλήθηκε να μεταφέρει τους συγγενείς στη Λεμεσό να αναγνωρίσουν τα πτώματα και δεν μπορείτε να φανταστείτε τι μου περιγράψει. Κάποια προσωπικά αντικείμενα έβαλε τα στα αυτοκίνητα του και μύριζαν ένα μήνα. Αυτά τα αντικείμενα από την αποσύνθεση. Πρέπει να πούμε τώρα ότι πώς ξεκίνησε η δίκη. Η δίκη ξεκίνησε μετά που απέτησε των συγγενών και μια επιστολή που έστειλα του Προέδρου Μακαρίου 2 Ιανουαρίου του 1975 και έλεγαν του Μακαρίου την ιστορία για σένα που σκοτωθήκαν, κάμε κάτι, διότι έχει και επιζώντα μέσα υπόθεση. Και ο επιζών από τις 16 του 7ου επαρουσιάστηκε αρχές του 8ου στο Φικάρδο να αναζητήσει το όπλο του, το υπηρεσιακό. Και είναι από εκεί που έμαθαν ότι υπάρχει επιζών που θα μπορούσε ο ίδιος να επικοινωνήσει μαζί τους από την πρώτη ημέρα και να τους πει είμαστε μαζί, εξαφανιστήκαν, ελάτε να δούμε τι θα κάνουμε. Η δίκη ξεκίνησε. Πάρα πολλές περιστασιακές μαρτυρίες. Πρέπει να πούμε, ο Επιζών έδωσε μαρτυρία, αλλά από τις αρχές Αυγούστου, έχοντας έννοια αυτή τη Σεοκαβίτα για το πώς θα πάρει πορεία, ένας αστυνόμος αυτοδιορίστηκε αστυνόμος εκεί από την Σεοκαβίτα, ανάκρινε τον Βρούντον και η μαρτυρία που έδωσε φαίνεται τον επιθανάγκασαν να υπογράψει μια μαρτυρία αντιφατικότατη στο δικαστήριο. Και έτσι το δικαστήριο, αφιζητώντας το ένα, αφιζητώντας το άλλο, δεν υπήρχε εκείνη η ουσιαστική μαρτυρία που θα εκατονόμαζε τους δολοφόνους. Τους αθώωσε μεν. Έχει γίνει έφεση από πλευράς της Κυπριακής Δημοκρατίας, που απορρίφθηκε και έφεση από την πλευρά της εισαγγελίας. Τότε ήταν ο Μιχαλάκης ο Κυπριανού δικηγόρος και πρόεδρος του Καβουροδικείου, ο Ανδρέας Λόρης ήταν τότε. Τώρα ο Γιαννάκης ισχυρίστηκε ότι κάτι έγινε και τρεις μέρες πριν, εγώ δεν μπορώ να ξέρω τι έγινε. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι αθωωθήκα. Πρέπει να σου πω, αγαπητέ Μιχάλη, ότι οι κατηγορούμενοι συλληφθέντες ήταν ο Ανδρέας ο Πουρής, ο Μιχαλάκης ο Στόκος, ο Χαράλαμπος ο Φούρναρης, ο Γιώργος ο Αϊώτης, ο Χαράλαμπος ο Μανώλη, ο Μιχάλης ο Παχνιώτης και ο Χριστάκης ο Παύλου. Όταν έκανα την έρευνα που ήταν κύρια ο τύπος, δεν μπορείς να φανταστείς όποια εφημερία να είναι ήταν μέσα ο Πουρής. Ακόμα... Το θυμάμαι μετά τον πόλεμο σε μικρή ηλικία που και στις εικόνες, εκείνο το περιοδικό που έπαιρνε τότε. Τον έβλεπα και διάβαζα θέματα που αφορούσαν την περίοδο εκείνη και σε εφημερίδες, έχεις δίκιο, ναι. Ακόμα και μετά το 1974. Και το πρόσωπο. Ναι. Ακόμα και μετά το 1974. Μην νομίζεις ότι σταμάτησε η Οκαβίτα, εγνωστόν ότι συνέχισε. Και όντας αυτή η υποκράτηση μέσα στις κεντρικές φυλακές, έκαναν ανταρσία. Έκαναν ανταρσία, αν έχουμε τα δημοσιεύματα που εκβιάζαν μέσα από τις κεντρικές φυλακές, ήβραν εκεί ακόμα και συμμάχους. Ακόμα δεσμοφύλακες υπήρχαν αυτή η σατρή κατάσταση μέσα στις κεντρικές φυλακές. Τους εδίκασαν για οπλοκατοχή και διάφορα άλλα.
ποτέ για το φόνο. Μα πέρα από μου ότι παρόμοια τύχη είχαν και άλλες περιπτώσεις. Όπως του Κώστα του Μισαούλη από το Τσέρι, τον οποίο δολοφόνησαν στο νοσοκομείο. Νομίζω και για την υπόθεση του Δώρου Λοΐζου. Πήραν άλλη τροπή τα πράγματα και τελικά κανένας δεν καταδικάστηκε. Δεν ξέρω, πρόφαση. Φαίνεται, φρόντισε η ΟΚΑΒΙΤΑ μετά το 1974. Δεν υπήρχε στοιχεία, ναι, να δημιουργήσει μια τεταμένη ατμοσφαίρα. Έτσι ήταν η επίμαχη περίοδος, φαίνεται, το δικό για να γλιτώσει όσους γλίτωνε. Όταν ξεκίναν οι έφεση στο δικαστήριο, υπήρχε μια διαμαρτυρία των γονιών έξω από το δικαστήριο, διότι δεν εχωνέψαν την αθώση. Ήταν μια μάνα να έχει δύο παιδιά σκοτωμένα. Δεν εχωνεύτηκε σήμερα αυτό. Και εγώ που είμαι ένας τρίτος. Μα δεν είναι μόνο εσύ. Να σου πω κάτι. Κάμναμε τα τρία κόμματα στην Κλήρου, Αγγέλ, Δίκο, ΕΔΕΚ, μνημόσυνο για αυτούς κάθε χρόνο. Και μια ομιλία. Τα τρία τελευταία χρόνια, λόγω της πορείας που πήραν και τα διάφορα πολιτικά άλλα ζητήματα, έβαλα στόχο στον εαυτό μου ότι δεν αξίζουν αυτοί μόνο μνημόσυνο και μόνο μια ομιλία σε μια εκκλησία. Δεν πρέπει κάτι άλλο να γίνει και να έρθει στην επιφάνεια αυτών όλων των γονοσκήνια. Από εδώ που ξεκίνησαμε αυτή την ιστορία και ελπίζουμε ότι και με το θέμα της κηδείας θα δικαιωθούν θα δούμε, και με αυτόν τον τρόπο. Βάλε ξανά ακουστικά, έχουμε ένα ακροατή. Έχουμε πολύ λίγη ώρα στη διάθεσή μας. Να τον παρακαλέσω να είναι σύντομος. Έχουμε και κάποια μηνύματα για να πάμε και στο κλείσιμο. Παρακαλώ. Κύριε Μιχάλη, εγώ κατάγομαι από την Κερίνια, δεν είναι ακριβώς για αυτό το θέμα που θα πω, αλλά είπαμε όμως για αυτό το θέμα έχει, θέλουμε. Έχει όμως μεγάλη σχέση το λοιπόν. Αυτό το οποίο έγιναν την τότε εποχή από τους πραξικοματίες, φτάσαμε στη σημερινή κατάσταση, η οποία θα έχει μεγάλη σχέση, διότι χάσαμε τη μισή Κύπρο από αυτούς, οι οποίοι έκαναν το πραξικόπημα, αυτοί σκότωσαν και άφησαν τόσες χαρουγαμένες μάνες ακόμα να περιμένουν τα παιδιά τους ή και ορισμένες περιπτώσεις που να ξέρουν ακριβώς τι ήταν και να μην επικάστηκαν, να μην καταδικάστηκαν και να υποφέρει μια Κύπρος ολόκληρη σήμερα για αυτό το πράγμα. Το λοιπόν, χρειάζεται να κάνεις ένα πρόγραμμα το οποίο να αναφέρεις αυτά τα πράγματα, να αναφέρεις από πού επλερώνονταν, να αναφέρεις από ποια κόμματα ανήκαν αυτοί οι άνθρωποι, να πεις από ποιες χώρες εμπλερώνονταν αυτοί οι άνθρωποι. Όλα τα σχετικά. Ήταν οι αρχιτέκτονες, ο Κίζιντζερ και αυτά τα πράγματα τα οποία να τα ξέρει καλά ο κόσμος. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, να σε καλά. Να κάνεις ένα πρόγραμμα, σε παρακαλώ, διότι όλος ο κόσμος ξέρει ποιοι εγκάμαση, δεν μιλούσαν αυτοί. Είναι τόσο ανήθικη, τόσο πόσο να τους καταλάβεις. Ωραία, θα το κανονίσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Αν έχουν παραμικρή ανθρωπιά να βγουν στην τηλεόραση και να πούνε κάμα και να ζητήσουν συγγνώμη από τον Κυπριακό λαό, διότι η μισή Κύπρος μας από αυτούς γίνηκε η καταστροφή, αυτοί έδωκαν τη μισή Κύπρο και ακόμα του αρνούνται και ακόμα είναι και έχει αναμεαξίες μας και μερικούς που βρίσκονται στην κυβέρνηση. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος. Δεν μπορούμε να πάρουμε άλλα τηλεφωνήματα, δυστυχώς. Να διαβάσω τα μηνύματα, αγαπητέ Σίμω. Είπαμε ότι είναι μαζί μας σήμερα ο Σίμος Ευτυχίου, ο οποίος επιμελήθηκε της έρευνας που γίνεται από πλευράς στην κοινότητα της Κλήρου και την περιοχή γενικότερα εκεί. Λοιπόν, κάποιος ρωτάει αν ο αστυνομικός ο Βρούντος έχει σχέση με κάποιον άλλον με το ίδιο όνομα σε χωριό της Λευκωσίας, είναι ο Φώτης που ρωτά. Από ό,τι καταλαβαίνουμε δεν έχει σχέση, δεν πρέπει να είναι άλλος. Δεν ξέρουμε εν πάση περιπτώσει ακριβώς. Ο Τάκης ο Τραχανάς γράφει ότι πάνω από την δολοφονία, πάντως λέει, από τη δολοφονία των τεσσάρων παλικαριών, τσιχαντιστές, δολοφόνοι, υπήρξαν πριν πολλά χρόνια στην πατρίδα μας. Άλλο μήνυμα λέει, ευτυχώς που υπάρχει και αυτή η εκπομπή και μας ενημερώνει για πράγματα που αγνοούμε και μας ευχαριστεί η Νίτσα και εμείς ευχαριστούμε για τους ακροατές μας οι οποίοι συμβάλλουν με διάφορους τρόπους. Αυτά να τα ακούνε κάποιοι ακελικοί που φοβούνται ή ντρέπονται λέει να πούνε ότι είναι αριστεροί, είναι ο Στέλιος από τους εργάτες.
Και ένα μήνυμα από έναν φοιτητή, αγαπητέ Σίμω, Μιχάλης Χριστοδούλων υπογράφει. Είμαι φοιτητής 22 χρόνων και όλα αυτά πρώτη φορά τα ακούω. Αυτή δυστυχώς είναι η ιστορία μας και αυτά πρέπει να τα μαθαίνουμε στα σχολεία, να βλέπουμε τα λάθη μας και να μην τα επαναλαμβάνουμε. Δυστυχώς άτομα της ηλικίας μου ηρωποιούν την ΕΟΚΑΒΙΤΑ, έγιναν όλα αυτά και κάποιοι έδιναν κλάδους ελέας. Έξω αν έχει να κάνεις κάποιο σχόλιο, να πάμε και στον επίλογο για να κλείσουμε. Πράγματι, εγώ θα συμφωνήσω με όλους ότι ίσως είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο που έγινε πραξιώμα, αλλά πραξιωματίες δεν υπήρχαν. Σήμερα ψάχνουν στη Χιλή πραξιωματίες να δικάσουν, ψάχνουν να ζει. Εμείς εδώ τα διαγράψαμε όλα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να ευχαριστήσω την οικογένεια των αδελφών Χριστοφή που με εμπιστεύτηκαν, να ευχαριστήσω όλους εκείνους που μαζί κάνουμε τόσα χρόνια διάφορες εκδηλώσεις για τους ήρωες αυτούς. Και το επόμενο μας ραντεβού από τώρα, εγώ δεσμεύομαι να είναι 16 του Ιούλη του 2017 εκεί στην κοινότητα για την επόμενη εκδηλώση, γιατί σημασία έχει έτσι η δημοσιοποίηση της και η ηθική αποκατάσταση αυτών των ήρωων. Μάλιστα. Λοιπόν, Σίμω Ευτυχίου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή εκπομπή. Να πω ότι μάθαμε αρκετά πράγματα για ένα θέμα που, το επαναλαμβάνω, όλοι ξέραμε ως επικεφαλίδα, αλλά δεν ξέραμε λεπτομέρειες. Υπάρχουν και άλλα πολλά ακόμα. Να πούμε ότι μπορούν όσοι θέλουν να προμηθευτούν το βιβλίο του Αδάμου του Κόμπου. Ξαναπες μας τον τίτλο. Η μάχη του Προεδρικού, 15 Ιουλίου του 1974, και με δύο υποτίτλους: Η Διαφυγή Μακαρίου και η Πορεία του Χριστάκη και των άλλων τριών συνοδών στο μαρτύριο. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ ξανά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς για την ακρόαση της εκπομπής. Να είστε καλά, θα τα πούμε ξανά την ερχόμενη Παρασκευή. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Ιστορικές διαδρομές. Ο Μιχάλης Μιχαήλ και οι φιλοξενούμενοί του συζητούν για το χθες, το σήμερα και το αύριο. Κάθε Παρασκευή από τις 9 μέχρι τις 10 το πρωί.